μετά τις 15 του μηνός θα τους καλέσω για τελευταία φορά, θα έρθουν κοντά μου με το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Διαφορετικά, τον άλλο μήνα δεν θα είναι ιερείς. Η στατή έκκληση αλλά και ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα απίφθινε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας σε πολίτες και κληρικούς για να εμβολιαστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Αρχιεπισκόπος Κύπρου εμφανίστηκε έτοιμος να δείξει την πόρτα εξόδου της Αρχιεπισκοπής σε όσους κληρικούς δεν εισακούσουν τις υποδείξεις του. Συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος έδωσε προθεσμία 10 ημερών, ώστε όσοι κληρικοί είναι ανεμβολίαστοι να προχωρήσουν με το εμβόλιο. Μάλιστα, όπως ο ίδιος ανέφερε, συνομίλησε και με τον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος του πρότεινε να εξετάσει ο ίδιος όσους διατείνονται ότι δεν μπορούν να εμβολιαστούν για θέματα υγείας. Οφείλουν να σεβαστούν και τον εαυτόν τους, να σεβαστούν και τους άλλους. Και λυπούμε γιατί υπάρχουν και κληρικοί που δεν σεβόνται. Μετά τις 15 του μηνός θα τους καλέσω για τελευταία φορά, θα έρθουν κοντά μου και το πιστοποιητικό εμβολιασμού και όσοι δεν έχουν θα πάω στο γιατρό το δικό μου. Αν εκείνος τους βρει ότι έχουν πρόβλημα, εντάξει, με εμβολιάζει. Αλλά δεν έχουν πρόβλημα, οφείλουν να εμβολιαστούν διαφορετικά. Τον άλλο μήνα δεν θα είναι ιερείς σε αρχιεπισκόπηση. Εμφανίστηκε μάλιστα έντονο στο θέμα αυτό, λέγοντας πως δεν μπορούν κάποιοι να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές άλλων ανθρώπων. Δεν μπορεί ένας ανεμβολίαστος να λειτουργεί και να πάει να κοινωνεί τους άλλους και να τους μεταδίδει τον ιό. Εάν δεν τους νοιάζει για τον εαυτό τους, ας μείνουν στο σπίτι τους. Οι άλλοι γιατί να πάθουν οτιδήποτε. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα όπως η δική του έκκληση εισακουστεί. Διαφορετικά υπέδειξε η πανδημία του κορονοϊού δεν θα εκλείψει. Πανηγυρίζει το κατοχικό καθεστώς βλέποντας MSC.